Θέλετε να εισάγετε κάποιο κείμενο πίσω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο του βίντεό σα, όπω για παράδειγμα αυτό που βλέπετε να περνάει πίσω μου αυτή τη στιγμή. Για να μπορέσετε να το κάνετε, θα πρέπει να δημιουργήσετε μία μάσκα που να περιλαμβάνει το αντικείμενο πίσω από το οποίο θα βάλετε το κείμενό σα. Σε προηγούμενα βίντεο που αναρτήσαμε στο κανάλι μα, σα παρουσιάσαμε δύο πολύ ισχυρά εργαλεία του DaVinci Resolve, που είναι το Depth Map και το Magic Mask. Σε όσους δεν τα έχουν παρακολουθήσει, μπορείτε να τα βρείτε στις πληροφορίες του παρόντος βίντεο, ώστε να δείτε πώς λειτουργούν. Στο σημερινό μας βίντεο, θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να επιτύχετε το εφέ που σας δείξαμε νωρίτερα με τη χρήση αυτών των δύο εργαλείων. Να υπενθυμίσουμε ότι και τα δύο αυτά εργαλεία είναι διαθέσιμα μόνο στη studio version του DaVinci Resolve. Και όχι στη δωρεάν. Αλλά καλό θα είναι να τις γνωρίζετε γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να σας λύσουν τα χέρια σε αρκετές περιπτώσεις. Πάμε να δούμε όμως πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία αυτά για να πετύχετε το αποτέλεσμα που σας έδειξα. ανοίξει το DaVinci Resolve και έχω φορτώσει ένα αρχείο για τις ανάγκες της παρουσίασης. Ας πάρω αυτό το αρχείο και ας το ρίξω μέσα στην timeline. Βλέπετε ότι είναι ένα βίντεο με μια κοπέλα η οποία χορεύει. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να εισάγουμε ένα κείμενο και αυτό να βρίσκεται πίσω από την κοπέλα, όταν το κείμενο είναι στο ίδιο σημείο με την κοπέλα. Πάμε να δούμε τον πρώτο τρόπο με χρήση του εργαλείου Depth Map. Ας διαγράψουμε λίγο πρώτα τον ήχο, γιατί δεν τον χρειαζόμαστε σε αυτή την περίπτωση. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο σε Studio Version του DaVinci. Και για να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να το επιλέξετε από το OpenFX εδώ αριστερά. Μπορείτε να πατήσετε το εργαλείο του μεγενθητικού φακού και να γράψετε Depth. Όταν σας το εμφανίσει, μπορείτε να το σύρετε και να το αφήσετε επάνω στο βίντεό σας. Πριν όμως το κάνετε αυτό, ας κάνουμε duplicate το βίντεο που έχουμε στην timeline, κρατώντας το Alt πατημένο και σέρνοντάς το σε ένα άλλο track. Ας αφήσω και ένα track ενδιάμεσά του και ενώ ώστε να εισάγω σε αυτό το κείμενο που θέλω. Από την κατηγορία εδώ πέρα Titles, α βρίσκω πρώτα το Depth πάνω από την αναζήτηση, ώστε να μου εμφανίσει όλα τα εργαλεία. Επιλέγω το Text ή το Text Plus. Εγώ θα επιλέξω το απλό Text και θα το εισάγω στην timeline ανάμεσα στα δύο μου βίντεο. Α το μεγαλώσω και λίγο ώστε να πιάνει όλο το βίντεο και α γράψω μέσα από εδώ πέρα από τον Inspector το κείμενο dancing. Βέβαια, στο βίντεο τώρα δεν φαίνεται κάτι, γιατί το κείμενο βρίσκεται πίσω από το βίντεο που είναι στο track 3. Οπότε, εάν επιλέξω να κάνω disable το track από αυτό το εικονίδιο, τότε θα εμφανιστεί το κείμενό μου. Ας αλλάξω το χρώμα του κειμένου, από εδώ πέρα, σε κόκκινο ας πούμε, ώστε να φαίνεται καλύτερα, και ας βάλω στο size 301 για παράδειγμα. Ας ενεργοποιήσω τώρα πάλι το track. Τι θέλω να κάνω. Θέλω τώρα με το εργαλείο Depth Map να διαχωρίσω την κοπέλα στο track 3 από το background. Επιλέγω το εργαλείο Depth Map από το Open Effects και το εφαρμόζω στο βίντεο του track 3. Επιλέγω το βίντεο και από τον Inspector πάω στο Effect και χρησιμοποιώ τα εργαλεία που σας δείξαμε σε προηγούμενο βίντεο, ώστε να επιτύχω τον διαχωρισμό της κοπέλας από το background. Ας γυρίσω την ποιότητα σε faster, ώστε να μην καθυστερεί για τις ανάγκες παρουσίασης και ενεργοποιώ το Adjust Map Levels και ρυθμίζω τώρα τα far, ας πούμε κάπου εδώ και τα Near Limits κάπου εδώ πέρα ώστε να δημιουργήσω έναν διαχωρισμό. Εσείς φυσικά μπορείτε να παίξετε με το isolation και post-processing ώστε να βελτιώσετε όσο μπορείτε το τελικό σας αποτέλεσμα. Ας απενεργοποιήσω τώρα το depth map preview να δούμε το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι το κείμενο βρίσκεται πλέον πίσω από την κοπέλα. Στο βίντεο του track 3 δηλαδή φτιάξαμε ένα φίλτρο και απομονώσαμε μόνο την κοπέλα και ακριβώς από πίσω του βάλαμε το κείμενο. Εάν θέλουμε τώρα, μπορούμε να δημιουργήσουμε και κίνηση στο κείμενο. Ας πάμε στην αρχή του κλιπ και επιλέγω το text και από το παράθυρο του inspector επιλέγω settings, ενεργοποιώ το keyframe δεξιά από το position και μεταφέρω τώρα το κείμενο να είναι εκτός της οθόνης από αριστερά. Πάω τώρα στο τέλος του κλιπ μου ενεργοποιώ πάλι το keyframe στο position και αυτή τη φορά μεταφέρω το κείμενο στο τέρμα δεξιά. Πάω τώρα στην αρχή του clip και πατάω play και μπορείτε να δείτε το τελικό μας αποτέλεσμα. Φυσικά, πάει λίγο αργά το κείμενο, αλλά αλλάζοντας τα keyframes μπορείτε να παίξετε με την ταχύτητα του κειμένου. Πάμε να δούμε τώρα Πώς μπορούμε να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με το εργαλείο όμως Magic Mask αυτή τη φορά. Διαγράφω το Depth Map από το πρώτο clip και πηγαίνω στην καρτέλα του Color. Σιγουρευόμαστε ότι έχουμε επιλεγμένο το βίντεο που είναι στο Track 3. Εάν δεν έχετε ενεργοποιημένο τα Clips, μπορείτε να το κάνετε με αυτό το κουμπί εδώ πάνω και σιγουρευόμαστε ότι υπάρχει το κόκκινο πλαίσιο γύρω από το Clip. Υπάρχει που είναι, όπως λέει και πάνω δεξιά, στο V3, δηλαδή στο track με το όνομα V3, που εάν γυρίσουμε πίσω στο Edit, θα δείτε ότι είναι το τρίτο track. Γυρνάω πάλι στο Color Tab. Όπως σας δείξαμε σε προηγούμενο βίντεο στο κανάλι μας, όπου αναφέραμε το εργαλείο Magic Mask, πάμε στο frame που περιέχει όλη την πληροφορία που θέλουμε να απομονώσουμε. Και ενεργοποιούμε το εργαλείο Magic Mask κάνουμε μία γραμμή τώρα επάνω στο θέμα που θέλουμε να επιλέξουμε και ας ενεργοποιήσω και το Mask Overlay ώστε να βλέπω τι έχει επιλέξει. Ας προσθέσω ό,τι ό,τι θέλω στην επιλογή μου. Εσείς φυσικά πάρετε το χρόνο σας να κάνετε όσο καλύτερη επιλογή μπορείτε και εφόσον έχω ολοκληρώσει την επιλογή μου, επιλέγω να κάνω track εμπρό αλλά και πίσω. Περιμένω να ολοκληρωθεί το tracking. Το tracking ολοκληρώθηκε, οπότε έχουμε κάνει την επιλογή μας. Τώρα θέλουμε αυτή η επιλογή να γίνει μάσκα. Οπότε ό,τι υπάρχει στην επιλογή μας, οπότε ό,τι υπάρχει στην επιλογή μας μόνο να φανεί στην έξοδο. Άρα κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο Node Graph και επιλέγουμε Add Alpha Output. Και τώρα συνδέουμε το μπλε τετράγωνο από το Note στην έξοδο αυτή. Οπότε, ας απενεργοποιήσω τώρα το Mask Overlay και ας ενεργοποιήσω το Highlight. Και τώρα βλέπουμε μόνο την επιλογή που έχουμε κάνει. Εάν θέλουμε αυτή η επιλογή να γίνει μάσκα στο βίντεο και μόνο αυτό να φαίνεται στην έξοδο, τότε πρέπει να προσθέσουμε την α έξοδο και να δηλώσουμε να πηγαίνει αυτό στην έξοδό μας. Εάν πάμε τώρα στο Edit και πατήσουμε το play, θα δείτε ότι στην έξοδο έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Όποιον τρόπο και να επιλέξετε, μπορείτε πολύ εύκολα να πετύχετε το εφέ που μόλις σας παρουσίασα. Ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το βίντεό σας. Εάν είναι εύκολο να γίνει επιλογή με γνώμονα το βάθος του πεδίου, τότε μπορείτε να το κάνετε με το εργαλείο Depth Map. Εάν όμω το θέμα σα είναι στη μέση τη εικόνα, σε βάθο, δηλαδή έχει και άλλα πράγματα πιο κοντά στην οθόνη, αλλά και πίσω τη, τότε ίσω να είναι καλύτερη πρακτική να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Magic Mask. Βλέπετε ότι αν και το DaVinci Resolve στη δωρεάν εκδοχή του παρέχει πληθώρα εργαλειών, υπάρχουν και κάποια εξαιρετικά χρήσιμα, τα οποία περιλαμβάνονται μόνο στη Studio Version, που πιθανότητα να σας κάνει να σκεφτείτε ξανά τη μετάβαση στο Studio. Όπως πάντα, εάν σας άρεσε το βίντεο, να μην ξεχάσετε να πατήσετε το like, αλλά και να ακολουθήσετε τη σελίδα μας, ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα βίντεο που θα ανεβάζουμε.